τη Στάσου ταξίδεψε το Σέντερ σε ένα ταξίδι πάντα χωρίς αποσκευές. Βόλτα, είμαστε εδώ μια εβδομάδα. Ο Γιάννης Κομνηνός, συνομιλώντας με τους ελεύθερους επαγγελματίες της περιοχής, ξεδιπλώνει τα προβλήματα στον κλάδο της εστίασης αλλά και του τουρισμού και παράλληλα καταγράφει τις προσδοκίες της επόμενης ημέρας. Κοιτάξτε, εμείς είμαστε πρώτη μέρα ανοιχτά σήμερα. Πρώτη μέρα. Ήδη είναι διαφορετικό όσον αφορά τα μέτρα ασφαλείας. Δηλαδή, είναι αντισηπτικά παντού. Αν μπείτε μέσα και δείτε και το χώρο σε κάθε γωνία, αποστάσεις. Οπότε, όσον έχει αφορά τα τμήματα, είναι τα τραπέζια πολύ διαφορετικά από ό,τι ήταν στημένα. Δεν επιτρέπεται πλέον πελάτης να πλησιάσει φαγητό, να σερβιριστεί μόνος του. Οπότε, προσωπικό σερβίρι τον καθένα. Είναι δυσκολία γενικώς. Από όσο γνωρίζω, αλλάζουν τα πρωτόκολλα αρκετά συχνά. Μέχρι προχθές ίσχυαν άλλα και έχουμε καινούργιες αλλαγές. Θα δούμε τώρα πώς θα πάει για να δούμε το επόμενο 15ήμερο. Για τους περισσότερους ελεύθερους επαγγελματίες, οι προβλέψεις έχουν αρνητικό πρόσημο, καθώς ο κόσμος που επισκέπτεται το νησί είναι λίγος και δεν αρκεί για να σωθεί η φετινή σεζόν. Θα είναι ένα δύσκολο καλοκαίρι. Το γνωρίζουμε όλοι. Θα πρέπει να ζήσουμε με αυτούς που θα έρθουν. Οι προβλέψεις δεν είναι ευχάριστες. Όλοι το ξέρουμε, όλοι έτσι προετοιμαζόμαστε και αυτό θα περιμένουμε να κάνουμε. Με τα νέα δεδομένα που μας έχουν επιβάλει ουσιαστικά οι συνθήκες. Θα είναι μια πολύ δύσκολη σεζόν και ακόμα πιο δύσκολος χειμώνας. Κόσμος έρχεται, αλλά είναι λίγος. Αυτό που έχουμε συνηθίσει δεν θα το ξαναδούμε έτσι, φέτος τουλάχιστον. Καλοκαίρι αλλιώτικα από τα άλλα. Εντάξει. Αυτό που χρειάζεται ο κόσμος είναι καλές τιμές και καλό σέρβις, γιατί όλη η Ελλάδα έχει πέσει στα Βαλκάνια, αναφέρει μεταξύ άλλων ο κύριος Φραγκιόγλου. Καλές τιμές, καλό σέρβις, διότι όλη η Ελλάδα έχει πέσει τώρα στα Βαλκάνια. Εκεί είναι το πρόβλημα. Εμείς σαν προορισμός, σαν νησί εδώ, όπως είπα και χθες, είμαστε στα 220 χιλιόμετρα από 5 σύνορα. Δεν έχουμε πρόβλημα. Αλλά το πρόβλημα τώρα αρχίζει να γίνεται, ότι αυτή η πίτα των Βαλκανίων αρχίζει και μοιράζεται. Διότι όλοι, ακόμη και οι Μύκονες και η Σαντορίνη και άλλα νησιά γνωστά, ας πούμε, και μεγάλα, τα οποία δουλεύανε, δεν, ούτε καν ήθελαν να ακούσουν, ας πούμε, Βαλκάνια, τώρα όλοι έχουν πέσει εκεί, διότι το πρόβλημα είναι το γνωστό. Μάλιστα, ορισμένες επιχειρήσεις, ακόμη και τέλη Ιουνίου, δεν έχουν ανοίξει τα καταστήματά τους. Πριν να έρθουν, περιμένουμε, είμαστε ανοιχτοί, έτοιμοι, περιμένουμε. Μακάρι να έρθουν. Μουδιασμένα τα πράγματα πολύ και πρωτόγνωρα. Μουδιασμένα, πάρα πολύ μουδιασμένα. Πρώτη φορά τέτοια εποχή να μην έχει θάσος κόσμο. Όλος ο κόσμος να κλειστά, ακόμα κάποιοι δεν έχουν ανοίξει καν. Το κύμα τουριστών που ήρθε είναι κυρίως Βουλγάροι, Ρουμάνοι. Ήταν Ρουμάνοι και Βούλγαροι. Λίγοι Βούλγαροι, Σέρβοι ελάχιστοι και κάποιοι Ρουμάνοι. Τι λένε αυτοί που έρχονται? Αυτοί που έρχονται, ήρθαν πρώτοι. Εντάξει, οι άνθρωποι θέλαν να έρθουν, θέλαν να φύγουν από τη χώρα τους, την ξέραν τη Θάσο, δεν ήταν περισσότεροι, είχαν ξαναρθεί. Εντάξει, τους αρέσει, ξέρουν το νησί, το θέμα είναι να έρθει κόσμος. Αυτό είναι. Το πρόβλημά μας είναι αυτό, να έρθει κόσμος. Να είναι, να νιώθει, που θα νιώσει ασφαλής, γιατί είμαστε όλοι, τηρούμε τα αυτά, μέτρα. Βλέπετε, τηρούμε τα μέτρα. Ένα ακόμη σημείο αναφοράς εδώ στο λιμένα, να πούμε μια καλή μέρα με τους σταμόνες του συγκεκριμένου χώρου. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ, καλά. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα στο φετινό διαφορετικό καλοκαίρι, για πείτε μου. Δύσκολα είναι, όπως οι κατασταματάρχες όλοι λένε, τι είναι δύσκολα. Τώρα, τι να πούμε εμείς. Δύσκολα και πρωτόγνωρα. Σίγουρα. Μάλιστα. Δύσκολα και πρωτόγνωρα είναι και για τον ΠΑΟΚ. Σίγουρα. Σίγουρα για τον ΠΑΟΚ. Ναι. Φέτος η χρονιά είναι δύσκολη για όλο τον κόσμο. Οι επαγγελματίες είναι προετοιμασμένοι για αυτή την κατάσταση. Δεν έχουν τελικά απαιτήσει. Μόνο τα έξοδά τους να βγάλουν και αυτά περισσότερο. Αυτό είναι το θέμα. Εσείς εδώ προσωπικά στο νησί? Εγώ είμαι συνταξιούχος. Ναι. Διαφορετικό το καλοκαίρι? Ναι, πολύ διαφορετικό. Ήταν σαν την επιστράτευση του κόσμου. Από ό,τι θυμάμαι, ναι, έτσι. Στον πεζόδρομο του Λιμένα σίγουρα θα πρέπει να κάνεις like σε ένα σουβλάκι. Στο σουβλάκι. Like. Γεια σας, καλώς ήρθατε. Καλώς βρεθήκαμε και φέτος. Πώς είναι τα πράγματα? Μέχρι τώρα ήταν πολύ χάλια η κατάσταση. Ελπίζουμε τώρα να ανοίξει τα σύνορα, να έρθει ο κόσμος και να δουλέψουμε. Το πάνε είναι να δουλέψουμε, γιατί μέχρι τώρα
ήμασταν πολύ χάλια η κατάσταση. Σαν Απρίλιος. Σαν Απρίλιος. Σαν Απρίλιος. Δεν είχε καθόλου κίνηση, μόνο ντόπιοι που βγαίνανε και καβάλα Ξάνθη που ερχόντουσαν Σαββατοκύριακα. Αυτό ήταν σαν δουλειά. Τώρα ευελπιστούμε να έρθουν οι ξένοι, να γεμίσει και να έχουμε τον κόσμο. Τι προσφέρετε στον κόσμο, ο οποίος κάθεται πρωί, μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ? Προσφέρουμε εδώ σούβλες, ναι. Έχουμε κοτόπουλο σούβλα, κοντοσούβλι κοτόπουλο, κοντοσούβλι χοιρινό, κοκορέτσι και της ώρας σουβλάκι, σουτζουκάκι, πανσετάκι, μπριζολάκι, σουτζουκάκι, απ' όλα. Τα πάντα όλα. Τα πάντα. Και μπορείτε σε καλές τιμές. Πάντα. Πάντα. Ένα ευρώ σουβλάκι, ένα ευρώ σουτζουκάκι. Μάλιστα. Δεν μου λέτε φεύγοντας κάνουν like? Πρέπει να κάνουν, φυσικά κάνουν. Έχετε δωμάτια εδώ πέρα στην Καλλιράχη. Πώς είναι τα πράγματα, για πείτε μου. Δεν έχει κόσμο. Δεν έχει κόσμο. Όχι, ευελπιστείτε σε κάτι καλύτερο αύριο μεθαύριο? Δεν περιμένουμε. Δεν έχει. Τίποτα. Μάλιστα. Πολύ δύσκολα. Δεν ξέρω, με τον Ιούλιο. Τώρα τον Ιούνιο δεν είχε τίποτα. Τώρα τον Ιούλιο περιμένουμε. Να δούμε τι θα γίνει. Τολμήσουμε να πούμε καλό καλοκαίρι. Γεια σας. Τι κάνετε? Γεια σας. Πολύ καλά. Εσείς τι κάνετε? Καλά να είσαστε, υγεία να έχουμε και από εκεί και μετά να περιμένουμε τους επισκέπτες, τους τουρίστες, έτσι. Εννοείται αυτό. Για με τον καλύτερο τρόπο. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα, για πείτε μου. Δεν μπορεί να δει κανένας τα πράγματα γιατί όλα είναι αόριστα, έτσι. Δεν υπάρχει κάτι που μπορούμε να πούμε, όπως και τους τουρίστες που ρωτάμε. Ναι. Και εκείνοι στις χώρες τους δεν μπορούν να πούν ότι τώρα θα γίνει κάποια καραντίνα ή υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα ή όχι. Εγώ αυτό που βλέπω και παρακολουθώ εδώ είναι ότι οι τουρίστες είναι πάρα πολύ ελεύθεροι, δεν φοράει κανένας μάσκες, δεν είναι ανήσυχοι στο να τους πλησιάσει κάποιος ή οτιδήποτε από αυτά. Και συζητάμε πάντα ότι ίσως κάποια πράγματα είναι λίγο υπερβολικά από αυτό που είναι, αλλά δεν υπάρχει όμως και σοβαρότητα της κατάστασης σαφώς. Και είναι λίγο αβέβαια γενικότερα για την επόμενη μέρα όσον αφορά και τις επιχειρήσεις και εστίασης, αλλά δεν και είναι εσείς μόνο αβέβαια, είναι πολύ αβέβαια. Φέτος λογικά για μένα, ναι, θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε καν να ανοίγαμε. Δεν μπορεί να κάνει ένα μαγαζί τζίρο 5 ευρώ όλη μέρα και να είναι τόσο τετραγωνικά. Από την άλλη ξέρεις όμως ότι είσαι στο κέντρο, δουλεύεις χρόνια εδώ και πρέπει να στηρίξεις με τον τρόπο σου και το νησί σου δηλαδή. Όμως εγώ πιστεύω στο καλύτερο, αν δεν δημιουργηθεί πρόβλημα στη Βουλγαρία, στη Ρουμανία, ώστε να κλείσουν εκεί τα σύνορα και οτιδήποτε, θα είμαστε καλά τουλάχιστον για 2 μήνες.